Την βενζίνη όμως τώρα θα πάμε στα λόγια του Σκυλακάκη. Την βενζίνη όμως δεν την πάει να την βάλει ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Την βενζίνη την οποία διαμαρτυρόμαστε στα 2 ευρώ, την βάζουν οι παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας. Αυτές που στην πουκέρα. Οι φτωχοί έχουν αμαξιάρι. Ο κ. Σκυλακάκης είπε μια ανοησία. Αυτό μην καλύπτεις. Και οι φτωχοί έχουν αμάξι. Μα παλιό αμάξι, μα μικρό αμάξι. Οι φτωχοί έχουν αμάξι. Ειδικά οι οικογενειάρχες δεν μπορούν να μην έχουν αμάξι. Ο κ. Σκυλακάκης το είπε άκομψα, αλλά είπε αυτό που λέμε εδώ. Όχι, δεν το λέμε. Την εστέλαση του λαϊκισμού δεν γίνεται. Ποιο είναι λαϊκισμό? Συγγνώμη. Αυτό που είπε ο κ. Σκυλακάκης ήταν σωστή τοποθέτηση, δηλαδή. Το καύσιμα δεν βάζει ο άνθρωπος των 500. Δεν μπορεί να τι βάλει. Λες, βρε, δεν μπορεί δυστυχώς. Γιατί στο Μπραχάμι νομίζει στο Περιστέρι δεν έχουν αμάξια οι άνθρωποι. Γιατί παίρνει το λεωφορείο σου, ρε. Γιατί παίρνει λεωφορείο και δεν μπορεί να μετακινηθεί σαν και εμάς με το αυτοκίνητο ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Η μάνα μου η συγχωρεμένη που είχε 500 ευρώ σύνταξη δεν είχε αυτοκίνητο. Πώς θα το πω δηλαδή. Να βοηθήσω. Η μάνα σου όμως είναι πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Πώς θα το πούμε αλλιώς. Επιτρέπετε να βοηθήσω τον Άρη. Ο κ. Σκυλακάκης το είπε ακόμη ψαλή, αυτό που λέω εγώ. Ότι ναι, αν επιδοτήσουμε τη βενζίνη, αυτό που λέει έτσι ηρωνικά ο Άρης, επίδομα, κουπόνι βενζίνης, θα επιδοτήσουμε και τον οδηγό της Mercedes, ο οποίος πηγαίνει κάθε μέρα. Θα είναι οριζόντιο. Στο Σαββατοκύριακο στην Αράχοβα. Αν αυξήσουμε το κατώτατο μισθό. Μισό λεπτό, δεν θα καθυστερήσω καθόλου. Και τον άνθρωπο με πολύ περιορισμένα οικονομικά, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητό του. Αν κάνουμε αυτό, θα κάνουμε μια παρέμβαση. Άρα θα καταλήγουμε στην στοχευμένη επιδότηση. Χρήματα. Το πρατήριο τίποτα. Γιατί στο πρατήριο εμείς θα πάμε. Τι κάνουμε στο πρατήριο? Θα βρούμε το κουπόνι των 10 ευρώ να. Θα βρούμε κουπόνι στα Ικούρα. Τι θα βρούμε? Όχι, για να καταλάβουμε τι κάνουμε τώρα. Θα πρέπει τώρα να μας το πει το οικονομικό επιτελείο. Το οικονομικό επιτελείο, λοιπόν, απαιτούμε εδώ τώρα ως πάνελ. Απαιτούμε στα Ικούρα γρήγορα 10 ευρώ σε κάθε κουπόνι. Σε κάθε πραγματικότητα. Αν έχει άλλη ιδέα το οικονομικό επιτελείο, να τη φέρει αμέσω τώρα, αλλιώ καταψηφίσουμε Μητσοτάκη. Εμείς εδώ δεν πρέπει να μοιράσει. Όχι, θα κάνουμε και ένα συμπέρασμα. Για να καταψηφίσουμε Μητσοτάκη, διότι μας οδήγησε στην οικονομική τραγωδία. Αν νομοθετηθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό το λέω, Άρης. Το πάνε, δεν το βγάζουμε. Ότι μπορεί να μας ενισχύσει. Διότι δεν μπορεί να μας ενισχύσει να βάλουμε βενζίνη.